Αυστηρότερους ελέγχους και μείωση του χρόνου μεταφοράς ζώων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύο από τα βασικά σημεία του ψηφίσματος που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του νόμου του 2005 για τη φροντίδα των μεταφερόμενων ζώων. Vi kalder på, at transporttiderne for levende dyr må og skal reduceres. Vi vil have strengere og mere systematisk kontrol af de transporter, også hårdere straffe til de, der bryder reglerne for at svække dyrevelfærden. Vi ønsker i det hele taget at transportere færre levende dyr. I stedet for vil vi hellere transportere nedfrosten kø. Με το ψήφισμα, που υιοθετήθηκε με 411 ψήφους υπέρ, έναντι 43 κατά και 110 αποχών, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά επίσης αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες, όπως κατάσχεση οχημάτων και υποχρεωτική επανεκπαίδευση προσωπικού, καλύτερη εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών, καθώς επίσης και κυρώσεις στα κράτη-μέλη που αδυνατούν να εφαρμόσουν τους κανόνες της Ένωσης σωστά. Reelt sender vi dyr ud på en rejse, hvor de bliver lovløse. I dette hus, hvor man også ynder at lave regler om nærmest alt, er det mig lidt ubegribeligt, at eksempelvis et medlem fra EPP-gruppen går så langt at kalde det her for en overdrivelse. For der er slet ingen gældende regler for disse dyr, der ender i eksempelvis Tyrkiet og Mellemøsten. Για τη βελτίωση της επιβολής των υφιστάμενων κανόνων, προτείνονται συστήματα γεωγραφικής κατανομής για τον εντοπισμό της θέσης των ζώων και καταγραφής της διάρκειας των ταξιδιών τους, καθώς επίσης και ο καθορισμός των κατάλληλων χρόνων διαδρομής για κάθε είδος. Τέλος, η Ολομέλεια επιμένει ότι η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει να μετριάσει τις διαφορές στο ζήτημα της μεταφοράς από και προς τρίτες χώρες μέσω διμερών συμφωνιών ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να απαγορεύσει τη μεταφορά ζώων των ζώων στις χώρες αυτές, εκτός εάν τα πρότυπα μεταφορών ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά. Pasgeboren dieren, dagenlang worden vervoerd, terwijl ze niet weten hoe ze de installaties moeten gebruiken. Ze dus niet kunnen drinken. U weet toch ook dat de miljoenen dieren die worden verscheept naar het Midden-Oosten en naar Noord-Afrika, naar een lange, lange reis, terechtkomen in een regelrechte hel. We moeten samen deze verschrikkelijke diertransporten stoppen en we kunnen daar vandaag een begin mee maken.